Το τελευταίο καιρό τι σε πληγώνει πάρα πολύ. Υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα λίγο που σου δημιουργούν πρόβλημα στην προσωπική ζωή. Έχεις μπει στη διαδικασία, οπότε να απαντάς. Κοιτάξτε, δεν βγαίνω να απαντήσω γιατί το θεωρώ χαζό. Να απαντήσω τι να κάτσω να ασχολούμαι, δηλαδή να γράφει κάποιο εδώ και. Γράφουν από την αρχή τη ιστορία τη Κέλλη μου, ναι, γράφουν με την Κέλλη που βρισκόμαστε, ναι, γράφουν αυτό το πράγμα. Τώρα θα πω κάτι τώρα, αλλά. Και εκεί θα το κλείσω το θέμα, δεν θα το βγάλω. Ότι τα ζευγάρια, ξέρεις, περνάνε φάσεις στη ζωή τους. Τώρα σε αυτή τη φάση να μπαίνω στη διαδικασία να απαντώ αν είναι καλά ή δεν καλά, αν χωρίζει ή δεν χωρίζει. Καταρχήν, αν χωρίζει, απαρδιαζεί και θα το ξέρει ο κόσμος όλο, θα το πούμε. Για το κρατήσουμε ακριβώς. Αν απ' την άλλη έχω πρόβλημα με τη γυναίκα, μετά κάτσω να σου πω ότι ξέρει έχουμε προβλήματα. Είτε πάλι στον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Και απ' την άλλη, και στο κάτω-κάτω, ναι. Η ζωή είναι δική μου. Αν θέλω να τη δημοσιοποιήσω όταν θέλω, θα πω αυτό που πρέπει και θέλω να πω. Ένιωσες ποτέ ότι τσατίστηκες με κάποιον, ότι αυτό που έγραψε ήταν πρόστιχο, ήταν προσβλητικό? Πλέον δεν τσατίζομαι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο δεδομένο πλέον. Δεν είμαι εγώ και η Κέλλη σε μια σχέση ελεύθερος. Υπάρχει μια οικογένεια. Υπάρχουν κάποια παιδιά από πίσω. Στο οποίο, από τη στιγμή που θα αντιληφθώ εγώ προσωπικά, ως Νίκος, για οποιοδήποτε λόγο, ότι εκεί υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, πριν ακόμα καν ακούσει το παιδί οτιδήποτε, εκεί ναι, θα ενεργήσω. Μάλιστα. Και θα ενεργήσω πάρα αυτά σκληρά και νομικά όπως πρέπει.